Αλλά τέλος πάντων, γερμανικά, αγγλικά, ελληνικά, ιταλικά, όλες αυτές οι ξένες γλώσσες είναι απλώς πρόβα πανελληνίων. Για μισό λεπτό το δημογραφικό να δω. Πόσοι τόσο πανελλήνες, δεν χρειάζεται το σιγουρτό σου πανελλήνιο. Μισό λεπτό και πέρασα. Μισό λεπτό με τη μία. Μισό λεπτό στην πρώτη τους επιλογή. Μισό λεπτό και έβγαλαν τη σχολή. Μισό λεπτό στην ώρα της. Μισό λεπτό και εργάζονται πια. Μισό λεπτό σε αυτό που σπούδασαν. Και μένουν με τέσσερις ανθρώπους. Δεν θέλω να θυμηθούμε τι είχαμε τραβήξει για να δώσουμε πανελλήνιες. Πραγματικά απλώς θέλω να σας πω ότι κάθε χρόνο εγώ γουστάρω και βλέπω τις πανελλήνιες στο τέλος όταν βγαίνουν τα αποτελέσματα, γιατί γουστάρω να ακούω τις δηλώσεις των πρώτων των πρώτων. Είναι πάντα κάποιος που έχει περάσει η ιατρική Αθήνα. Γουστάρω να είναι κάτι κοριτσάκια που βγαίνουν και κάνουν δηλώσεις του στυλ 3 χρόνια κλεισμένοι σε ένα προετοιμασία μου που μου επέτρεπε να περιμένω ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Δεν νομίζω ότι στερήθηκα κάπου. Το σημαντικότερο ήταν ότι δεν άφηνα κενά. Και τέλος πάντων τα θέματα ήταν βατά, αναμενόμενα και όποιος είχε διαβάσει έγραφε. Και από δίπλα το σόι. Περάσαμε! Ιατρική Αθήνα! Θα γίνουμε γιατροί. Προσοχή στο πρώτο πληκτικό. Ένας έδωσε πανελλήνιες, όλοι θα πάρουν. Κάντε το αυτό εικόνα. Πρώτη εξεταστική Φεβρουαρίου, ανατομία, 40 νοματέοι γύρω από ένα πτώμα χωρίς να νικηθεί, έτσι. Ελενίτσα, τώρα αυτός είναι νεκρός εδώ πέρα, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση που τον ανοίξει να μας κάνει καμιά κασκαρίκα. Μάρα, δεν ξέρω καν τι σημαίνει η λέξη κασκαρίκα και σε παρακαλώ μην μιλάς, γιατί εδώ σε έλεγα να δεις πως είναι η σχολή που δίνω. Και έτσι και σε πάρω καμπάρι, θα με διώξουν. Αυτό θέλεις από μένα. Εγώ να θέλω αυτό από σένα. Όχι, εγώ τι να θέλω από σένα. Μη φούλα να σε δω. Στην πρώτη των πρώτων αυτό, έτσι. Έλα τώρα όμως γρήγορα τελείωνε, έτσι άρχισε, γιατί έχουμε να πάμε μετά και στη Θεία Τηλέτα. Πήρα κάτι γλυκά, τα έχω βάλει πίσω στο ψυγείο με καλά. Μα να δεν ψυγείο, είναι το νεκροτομείο. Ένας κύριος που ήταν μέσα δεν ενοχλήθηκε. Και τελείωνε γιατί περιμένει το ταξιγράφι δίπλα τα ρήφα τώρα. Άντε, τελείωνε. Τελείωνε να σε δω ότι η μάνα ξέρει και από ανατομή. Και έρχεται τη στιγμή, ξέρεις, που ανοίγουν το πτώμα και είναι η μάνα καθίζει πω! Έτσι είναι μέσα ο άνθρωπος. Κοίτα τι γίνεται. Σκότια, κάντε. Πού είναι τα μαρούνια. Και τότε κάνει μια συνδυαστική σκέψη που μόνο μάνα μπορεί να κάνει, γιατί κοιτάζει μια τα ανοιχτό το πτώμα, μια την κόρη. Από το δωμάτιο όσο πιο συμμαζεμένα είναι. Μην ψαρώνετε με τους φοιτητές ιατρικής. Ό,τι και καλά μπορεί να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Είναι ακριβώς όπως όλοι οι φοιτητές. Έχω ακούσει φοιτητή ιατρικής να ρωτάει στην άδελφό του παραμονή εξεταστικής. Ρε εσύ, έχεις τα σώσια αύριο. Ναι, καρδιά μην διαβάσεις. Έπεσε πέρσι. Ρωτάω, το 7,8 είναι καλός βαθμός για πτυχίο. Ναι. Στην ιατρική με 7,8 πτυχίο σημαίνει ότι υπάρχει ένα 2,2 της ύλης που άλλος έχει ορκιστεί, ασκεί το επάγγελμα και δεν ξέρει. Και εσύ και εγώ θα είμαστε ανέστητοι στο χειρουργικό κρεβάτι πάλι. Και δεν θα τον ακούσουμε ποτέ να λέει «Όχι ρε γαμό, το έπρεπε να είχα διαβάσει καρδιά σου, Γουστάρω επίσης, φοιτητριούλες που έχουν έρθει από τα χωριά τους, κάτι μακρινά χωριά όμως, δηλαδή κάτι χωριά ακόμα πιο βορρά και από το βορρά, ξεχασμένα από το χιόνι, ή ακόμα πιο νότια και από το νότο, ξεκάθαρα φυσικά ξεχασμένα και από το κύμα. Και θέλουν να φύγουν από το χωριό τους και διαβάζουν να περάσουν Αθήνα. Και περνάνε Αθήνα, έτσι. Και είναι όλο το σόι. Πρόσεχε τώρα που θα πα και στην Αθήνα. Εντάξει, πάντα το κινητό σου κοπτισμένο. Πρόσεχε που ψήφισε το πρώτο στρογγυλό. Άμα δεν έχει πρόβλημα, θα σου βρω εγώ και τα κορίτσια κατεβαίνουν Αθήνα με μία μόνο σκέψη. Θα βρω κόμενα! Και περνάνε επίπυψη. Φιλοσοφία, παιδαγωγικά, ψυχολογία. 90% γυναίκες, 8% άντρες. 1%
100 άντρες άντρες που έχουν πάει μόνο για την αναβολή και 1% Κύπροι που δεν τους υπολογίζω στην παρούσα φάση γιατί απλούστατα έχουν έρθει ήδη αραβωνιασμένοι. Έχουμε Κυπρίους απόψε εδώ. Μιλάω ελεύθερα. Πέντε της απόκριας δίθηκα Κύπριος. Είναι πάρα πολύ απλό, τα παίρνεις όλα από το Ζάρα.